Ήμουν κι ολάρες που παλιά λαούτον δεν είχαμε. Θέλαμε ένα λαούτον να αγοράσουμε. Επειδή παλιά θυμούμε πριν καμιά 20 χρόνια στη Λευκοσία, τον κύριο Ποσπορίδη, δεν θυμάμαι, ήταν πάνω σε μια πολυκατοικία. Ανακάλυψα, μάθα τα τηλέφωνα, το τηλεφώνησα του, λέει μου να έρθει στον τέπο, παρέγγειλε μου να πάω και έκαβα στην πολυκατοικία. Τι πρατώ, λέει μου να σου κάνω. Μα πόσα μου που θέλεις, κύριε Ποσπορίδη. Θυμούμε πριν καμιά 20 χρόνια ζήτησε μου 350 λίρα. Μα κάπου πάω προ 350 λίρα να κάνω. Λάβουτε. Ύστερα, να λέω να δοκιμάσω να κάνω κι εγώ ένα λαούτο. Έκατσα, δοκίμασα, έκαμα, κατάφερα το. Μετά είχε έναν φίλο μου, λέει μου να μου το πουλήσεις. Ήσουν και εκείνος ενδιαφέρον να μάθει λαούτο. Λαλή μου, έχω δυο παλιά λαούτα, να σου τα δώσω για να μου το δώσεις τούτο. Και αυτή να σου πω και κάτι από πάνω και να... Μάλιστα, τον λαούτο το έχω κατασκευάσει πριν 2 χρόνια και το έχω κρατήσει έτσι για μένα για να σκοτώνω την ώρα μου. Όταν γυρίζω στις αποθήκες για να αγοράσω ξύλα για το κατάστημα εδώ και βρω ένα ξύλο σπάνιον, το χρησιμοποιώ. Αυτό είναι σφενδάνι, που δύσκολο να βρούμε στην Κύπρο τέτοιο ξύλο. Τ' άλλο είναι καρυδιά αμερικάνικη. Στο διάμεσο τους υπάρχει ακόμα ένα κουρδάκι με τα ίδια ξύλα που τα βάλουμε αντίστροφα για να εμπλουτίσουμε και να ομορφίσουμε του λαού του. Τώρα θα παίξουμε για ένα κομμάτι. Εδώ καμιά κορίδισσα έτσι ωραία. Το επάγγελμα μου είμαι ξυλουργός. Είμαι ξυλουργός και είμαι τυχερός που εργάστηκα σε καλούς τεχνίδες. Τους καλύτερους τεχνίδες μπορώ να πω στην Κύπρο. Καταρχήν μου 14 χρονών, είμαστε 8 αδέρφια στην οικογένεια, ο πατέρας μας δυσκολεύεται με εμάς. Και με στείλε στην τέχνη πάνω στο πέρα. Ένα πολύ καλό τεχνίδι. Δούλεψα εκεί 2 χρόνια και παραδοσιακά δεν υπήρχαν μηχανήματα. Αυτά που εσείς τα προηγουμένως που μου είδατε να το σιώνει πάνω, είχαμε το ξηριστάρι του Σεφτού, το παιδί του Σεφτού, σφίγγαμε το πάνω με βίδα πάνω στο μπάγκο και μπορούσε να κάνουμε μια ημέρα να βγάλουμε μια τα ξυλάκια που βγάλα εγώ σε 1 λεπτό. Για τον κύριο Ζαβρό, ειδικά η παραδοσιακή μουσική, σημαίνει πολλά πράγματα. Είμαι λίγο οπισθοδρομικός από τους άλλους Κυπρέους, αλλά θέλω να μείνω εδώ που είμαι, θέλω να μείνω στην παράδοση μας, θέλω να παίζω τα κυπριακά τραγούδια μας,
διότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι μια κληρονομιά την οποία την αφήνουμε να φύγει από τα χέρια μας, να φύγει να χαθεί. Δεν ενδιαφέρονται οι νέοι τώρα για τα κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια. Το όργανο μου παίζω, αν έκαμε κανένα λάθος, είναι το βιολί. Το βιολί μου αρέσει, ερωτεύτηκα με το βιολί, είχε από μικρός. Ασχολούμαι με το βιολί, διακρίθηκα πολλές φορές. Έχω πάει στο εξωτερικό σε φεστιβάλ, παγκόσμια φεστιβάλ, σαν τη Γαλλία, τη Ισπανία. Γύρισα αρκετές στην Ευρώπη, γύρισα 2-3 φορές. Αμερική ακόμα έχω πάει. Το βιολί ήταν αφορμή να γνωρίσουμε ένα σκετό κόσμο. Και είμαι περήφανος για το λαγούδο. Το λαγούδο είναι το τέρι του βιολιού. Χωρίς το λαγούδο δεν γίνεται παραδοσιακή κυπριακή μουσική. Είναι απαραίτητο, είναι ζευκάρι, είναι όπως που να είναι άντρας με γυναίκα. Λαούτα για ποιον τα κατασκευάζεις? Το λαούτα κατασκευάζω τα ένα, έχω 7 γονάκια. Να τους κάνω όλους του έναν και να παρετήσω ότι θέλω να ασχολούμαι με τα λαούτα. Τα πουλώ διότι με συμφέρει να τα πουλήσω. Εκτός που λαούτων, τι άλλα όργανα κατασκευάζεις? Και κατασκεύασα ζορνέ. Κάποτε όταν δούλευα πελεκάνος, δούλευα με τους Κοκύπριους. Ήταν τα στη Λεμεσόν, όταν παλιά πήγα αρματοτέχνη πάνω στο Πέρα Παιδί, θα μιλήσουμε πιο ύστερα. Και όταν κατέβηκα στη Λεμεσόν, είμαστε πολύ κοντά σε Κομαχαλά και μαζί με στο μαγαζί που εργόντουσα τα καζόμουν να υπάρχαν και Τούρκοι. Είχα ακουστά ο Τουρνέ και ξέρα τι πράγμα ήταν ο Τουρνέ. Του λέω, ρε παιδιά, είναι εύκολο να μου βρείτε ένα Τουρνέ να αγοράσω. Μιλούμε πριν την εισβολή. Να σου βρούμε, κύριε Γιάννη, να σου βρούμε. Είπα μόνο να θυμάμαι, πλήρωσαν τότε 5 λίρες. Είπα 5 λίρες, εγώ 4,5 έπιανα την εβδομάδα τότε. Το λοιπόν. Είχα τον όμως, δεν μπορούσα να... Η δυσκολία του ζωνέ είναι αυτόν εδώ πάνω του. Να τον κατασκευάσω, ήταν εύκολο για μένα να τον κατασκευάσω τον ζωνέ. Η δυσκολία να βρούμε να παίξουμε αυτά τα καλαμάκια. Δεν μπορούσαμε να δούμε πώς κατασκευάζονταν αυτά τα καλαμάκια αυτό το ζωνέ. Την αγάπη σου για τη μουσική σε ποιον που τα παιδιά σου, τα αγγόνια σου, την μεταδώσεις? Μα προσπαθώ να το συμμετεδώσω. Αλλά με τα σημερινά γεγονότα η μητσή δεν τους πολύ αρέσκει. Διότι έχει άλλες ασχολίες να κάνουν. Έχουν τηλεόραση, έχουν παιχνίδια να πάνε κάτω. Τότε και εμείς μάθαμε γιατί ένιξε με τηλεόραση με τίποτα. Ήταν μια σχολιά που μας τραβούσε να την μάθουμε.